Οι δραματικές πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας οδήγησαν αργά χθες βράδυ σε αναβολή τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας που επρόκειτο να γίνει σήμερα στην Αθήνα για τις νέες ιχθυοκαλλιέργειες με έγκριση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Η υπόθεση αφορά και τον νομό μας, αφού ως γνωστόν το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει γνωμοδοτήσει θετικά για τις νέες ιχθυοκαλλιέργειες στην περιοχή του Πόρου αλλά και άλλων περιοχών στα νησιά μας. Πλην όμως, εκ των υστέρων, ο Περιφερειάρχης κ. Σπύρος Σπύρου ζήτησε να γίνει ανασκευή της απόφασης μετά τη θύελλα που ξέσπασε στην τοπική κοινωνία και φορείς. Ωστόσο, το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει στείλει νέες προτάσεις στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας για τις νέες ιχθυοκαλλιέργειες και σήμερα, αν γινόταν η συνεδρίαση του οργάνου, ο πρόεδρος του θα εισηγεί το υπέρ της έγκρισης του σχεδίου της κοινή υπουργικής απόφασης 6 υπουργών, που σύμφωνα με τους υπάρχοντες χάρτες χωροθετεί νέες ιχθυοκαλλιέργειες στον Πόρο και στις άλλες περιοχές. Εχμές κατά του Προέδρου του Επιμελητηρίου κ. Θεόφιλου Μιχαλάτου αλλά και κατά του Δημάρχου κ. Αλέξανδρου Παρίση εμπεριέχει επιστολή που απέστειλε υποψήφια για τις εκλογές του Επιμελητηρίου και Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ειρήνη Στεφάτου προς τους συναδέλφους της εμπόρους. Μέχρι σήμερα, ο πρόεδρος του ΕΒΕΚΗ κ. Μιχαλάτος, αντί να φροντίσει για τη συσπήρωση και ενεργοποίηση των μελών μας, εξάντλησε όλες τις δυνάμεις για να περιορίσει όσο το δυνατόν τη συμμετοχή των μελών μας στις εκλογές, σημειώνει η κ. Στεφάτου. Επιστολή στους επαγγελματίες για τις εκλογές του Επιμελητηρίου έστειλε και ο υποψήφιος πρόεδρος και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Εργοστολίου, κ. Σταύρος Παθής. Το δράμα του Κοριαλένιου Ιδρύματος συνεχίζεται με την παρούσα πράξη να έχει αρχίσει από τις 3 Αυγούστου 2011 με την έναρξη της επίσχυσης εργασίας των εργαζομένων στο Ίδρυμα και του συνεπακόλουθου κλεισίματος τόσο της βιβλιοθήκης όσο και του λογογραφικού μουσείου, αναφέρει χθεσινή ανακοίνωση του τέως Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου κ. Βασίλη Ρουχωτά, ο οποίος τονίζει ότι το Κοριαλένιο πρέπει να ζήσει και θα ζήσει. Εκδήλωση για τον ποιητή Γεώργιο Δροσίνη θα γίνει το προσεχές Σάββατο στις 7 το απόγευμα στη Φιλαρμονική Σχολή Εργοστολίου. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης σε συνεργασία με το Σύλλογο «Οι Φίλοι του Μουσείου Γεωργίου Δροσίνη». Τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής πέτυχε σήμερα η ομάδα Πόλο του Ναυτικού Ομίλου Εργοστολίου επί του Αθλητικού Ομίλου Παλαιό Φαλήρου με 8-7. Το κολυμβητήριο εργοστολείου όπου έγινε αγώνας ήταν κατάμεστο από κόσμο και οι παίχτες της τοπικής ομάδας έδωσαν μεγάλη μάχη για να πάρουν νίκη απέναντι στο δυνατό Φάλιρο.